Φίλες και φίλοι του Action Spot, βρισκόμαστε εδώ στην παραλία της Πάφου, δίπλα από το γνωστό κέντρο Τα Μπάνια, εδώ που είναι κοντά στο κάστρο της, το λιμανάκι της Πάφου. Μαζί μας έχουμε τον Ιωάννη Ιωαννίδη, είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Cyprus Athletic Tourism, ο οποίος για 7η χρονιά, σωστά τα λέω. Σωστά. Σας χαιρετώ και εγώ. Σε καλωσορίζουμε. Να είστε καλά. Έχετε δημιουργήσει για 7 χρόνια συνεχόμενα αυτό το υπέροχο event, το οποίο φέτος ονομάζεται Νεάπολης University Πάφος Water Polo. 37 κυπριακές ομάδες, 5 από το εξωτερικό. Μια υπέροχη προσπάθεια. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την κίνηση που κάνετε. Και είναι η σκοπή σας. Αρχικά να σας χαιρετήσω και εγώ, καλό απόγευμα. Κοιτάξτε, η εταιρεία έχει σκοπό τον αθλητικό τουρισμό με όλα τα ωραία που συνεπάγονται για την Πάφο και γενικά για το νησί μας. Στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού διοργανώνονται 4 αθλητικά events μέσω της εταιρείας μου. Έναν από αυτά είναι το Πάφος Beach Water Polo, το οποίο ήρθε να δέσει με το Δήμο της Πάφου, το Νεάπολης University και το Πάφος Water Polo, ο όμιλος αδοσφαίρησης Πάφου που έχει γίνει ένα με τον Ευαγόρα. Αρχίσαμε δειλά-δειλά το 2017 με πολλά λίγες ομάδες, ούτε 20. Έχουμε φτάσει στις 42 σήμερα, 37 από την Κύπρο όπως είπατε. Και έχουμε αθλητές από Ουγγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Κύπρο φυσικά, Ισπανία, Ιταλία. Αν δεν κάνω λάθος, τούτα είναι. Μάλιστα. Και θα είναι τρίμερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τρίμερο είναι 2,5 μέρες full παιχνίδια. Έχουμε 5 κατηγορίες, κάτω των 10, κάτω των 12, κάτω των 14, κάτω των 16 και ανοιχτή κατηγορία. Ο σκοπός του συγκεκριμένου events δεν είναι κάποιος άλλος παρά να έρθουν τα παιδιά στις πισίνες. Λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλέφωνα αφότου ο κόσμος βλέπει το event από Σεπτέμβριο και ξεκινούν στις πισίνες. Ουσιαστικά να εμπλουτίσουμε τα φυτώρια του Πάφος Water Polo και να ξεκινήσουμε, να είμαστε πιο δυνατοί κάθε χρόνο. Ένα σημαντικό, όπως φαίνεται, πυλώνας για την Πάφο, η ανάπτυξη του αθλητισμού. Ναι, ένας άλλος σκοπός είναι να έρθουν τα παιδιά από όλες τις πόλεις κοντά, να γίνουν φίλοι, να γνωρίζουν παιδιά από το εξωτερικό. Αυτά. Για να αναπτυχθεί η κουλτούρα του αθλήματος του. Να μπει στο υποσυνείδητο τους ότι τούτο το πράγμα γίνεται κάθε χρόνο, έρχονται έναν τριήμερο, μηνίσκουν στην Πάφο. Πληροφορίες μας λένε ότι ήσασταν και αθλητής, ήσασταν αθλητής, προπονητής. Για πείτε μας. Είμαι active ακόμα, παίζω στην ομάδα της Λεμεσού, στον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Περιμένουμε την εγγραφή του Πάφος Water Polo. Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε στην ομάδα μας και να ξεκινήσουμε. Ένα τελευταίο ευχαριστώ που θέλετε να δώσετε. Ευχαριστώ πολλά. Θα ήθελα να δώσω στο Νεάπολης University που αγκάλιασε το event, είναι ο χορηγός ονόματος. Εννοείται στο Δήμο της Πάφου που παρέχει και το χώρο και πολλές βοήθειες. Εννοείται στην ομάδα μου στο Πάφος Water Polo που από τα 200 παιδιά τα 100 είναι από αυτούς. Αυτά. Μάλιστα. Σας ευχόμαστε μια καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και γιατί όχι να σας δούμε και του χρόνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ το Action Sport επίσης, ναι. Και χαρικά για την γνωριμία. All right. Να είστε καλά. Thank you.